Διεξήχθησαν οι εκλογές της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας, οι οποίες για πρώτη φορά έγιναν με ηλεκτρονικό τρόπο και με διάβλητο σύστημα ΖΕΦΣ για την ανάδειξη, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεκτικής Επιτροπής, του Συμβουλίου Μεταθέσεων και Αντιπροσώπων για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων και μετά τις αρχαιρεσίες στις 26 Δεκάτου 2021. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τις υποβληθήσεις υποψηφιότητες και τη διενεργηθήσα ψηφοφορία, συγκροτείται σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος ο Δημήτρης Αποτόρης, Αντιπρόεδρος η Μαριάνθη Σακαγιάννη, Γενικός Γραμματέας ο Σωτήριος Γόρας, Ταμείας ο Χρήστος Σίμος, Οργανωτικός Γραμματέας ο Αρτέμιος Φλόρος, Αναπληρωτής Γραμματέας η Καλλιόπη Νάτσιου και Δεύτερος Αντιπρόεδρος ο Γεώργιος Στασινίκος. Για το θέμα αυτό αλλά και για άλλα ζητήματα έχουμε κοντά μας τον Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας, τον κύριο Δημήτρη Αποτόρη. Κύριε Αποτόλη, καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την επανακλογή σας πάλι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αγγέλη και για το βήμα που μας δίνετε και για τις ευχές σας. Να πούμε λίγο δύο πράγματα για τις εκλογές. Οι εκλογές μας έπρεπε να είχαν γίνει τον Απρίλιο, αλλά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού είχαμε πάρει μια παράταση της θητείας. Και τώρα, σύμφωνα με όλες τις κοινέ πολιτικές αποφάσεις και την νομοθεσία που υπάρχει, κάναμε τις εκλογές μας την 22 Δεκάτου. Η πρωτοτυπία ήταν ότι έγιναν εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα, με το ΑΔΕΑ, το σύστημα ΖΕΠΣ, το οποίο είναι ενός δημόσιου τεχνολογικού φορέα. Είναι αδιάβλητο και όσον αφορά την ψηφοφορία, αλλά και όσον αφορά την έκδοση των αποτελεσμάτων. Ο συνδυασμός μας, η Δύναμη Ανανέωσης, για τρίτη φορά επανεξελέγει. Είμαστε ο μοναδικός συνδυασμός που κατέφυγε σε αυτές τις εκλογές. Οπότε και καταφέραμε το απόλυτο, 7 έδρες, και για πρώτη φορά, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, καταφέραμε λόγω της μεγάλης, του μεγάλου ποσοστού συμμετοχής που είχαμε από τους συναδέλφους μας, από τους 246 εγγεγραμμένα συναδέλφους που ψήφισαν, τα 243 μέλη. Σημαίνει δηλαδή ένα 99% ποσοστό συμμετοχής και καταφέραμε και βγάλαμε 5 αντιπροσώπους για το πανελλαδικό συνέδριο. Και αυτό ήταν το πιο σημαντικό σημείο των εκλογών. Κύριε Αποτόρη, πρώτη φορά όμως με ηλεκτρονικό τρόπο ψηφοφορία. Υπήρχαν προβλήματα. Πώς κύλησε όλο αυτό? Από όλους τους συναδέλφους είδαμε ότι ήταν πάρα πολύ εύκολο. Και όντως, με ένα link που αποστέλλετε την προηγούμενη μέρα στο email που μας έχουν υποδείξει, ανοίγουν αυτό το email όταν ανοίγει η ψηφοφορία και δεν παίρνει στο καθένα πάνω από 30-40 δευτερόλεπτα για να καταφέρει να ψηφίσει. Είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία. Μπορούσε οποιοδήποτε να το κάνει από το σπίτι. Είναι πάρα πολύ απλό. Και όλοι έμειναν με ανοιχτό το στόμα, γιατί όλοι πίστευαν ότι θα είναι πολύ δύσκολο και τελικά ήταν πάρα πολύ εύκολο. Όπως είπα και πριν, είναι αδιάβλητο το σύστημα. Δεν ξέρει κανένας τι ψήφισε, ποιος ψήφισε. Ξέρουμε, βλέπουμε ποιος ψηφίζει, αλλά δεν ξέρουμε το περιεχόμενο της κάθε ψήφου. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Και βλέπουμε ότι και άλλες οργανώσεις κάνουν αυτή την επιλέγουν αυτή την ψήφου. Όπως ήταν πρόσφατα η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης, άλλες οργανώσεις και ακόμα και όπως είδατε και στις πρόσφατες εκλογές στην Δημοκρατία έκανε και την. Για πρώτη φορά είχαν. Για πρώτη φορά έκανε υβριδικό, έκανε και με ηλεκτρονική ψηφοφορία, αλλά και διαζώσεις. Εμείς επιλέξαμε για το καλό όλων των αδέρφων να μην μπερδέψουμε τα πράγματα, να είναι εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικό τρόπο και καταφέραμε και είχαμε αυτό το τεράστιο ποσοστό συμμετοχής. Οπότε ο κόσμος το αγκάλιασε, ήταν πάρα πολύ εύκολο και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μάλιστα. Κυρία Ποτόρη, ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε θέσει για την θητεία που έχετε μπροστά σας? Δεν αλλάζει κάτι. Σας είπα, είναι η τρίτη φορά που ο κόσμος μας εξέλεξε και συνεχίζουμε να τον εκπροσωπούμε. Το πιο σημαντικό είναι η θωράκιση των δικών μας των συμφερόντων. Έτσι. Ο αστυνομικός, δυστυχώς, όπως βλέπετε και πρόσφατα, όσο περνάει ο καιρός, τίθεται στο στόχαστρο και της κοινωνίας αλλά και πολλών ομάδων. Και το πιο σημαντικό που πρέπει εμείς είναι να θωρακίσουμε τα δικαιώματά μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα. Θέλω να τονίσω εδώ ότι είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το ξαναπούμε ότι τα τρία μεγάλα θέλω μας, τα τρία μεγάλα
ζητήματα που πηγαίνουν τον κλάδο μας είναι με τη σειρά το πιστολόγιο, το βαθμολόγιο και το επικίνδυνο. Με πιο σημαντικό, έτσι, όπως είπαμε, είναι το επικίνδυνο. Το βαθμολόγιο φαίνεται ότι ξεκλείδωσε και όπου να είναι περιμένουμε την τελική απόφαση της Προέδρου της Δημοκρατίας για την ολοκλήρωσή του. Και περιμένουμε και το πιστολόγιο το οποίο έχουμε πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να μένουμε την θετική έκβαση και αυτής της διεκδίκησής μας. Κύριε Ποτόρη, πιστεύετε κατά τη γνώμη σας ότι το προηγούμενο διάστημα λόγω της πανδημίας οι πολίτες, το ρόλο του αστυνομικού, το να έχουν δει με άλλο μάτι, μιας και λόγω των καταστάσεων, ο αστυνομικός ήταν αυτός που κατά κάποιο τρόπο θα πω εγώ, ήταν ο ελεγκτής. Αν θα έπρεπε να βγει από το σπίτι, αν θα έπρεπε να φάει το πρόστιμο. Θεωρείτε ότι όλη αυτή η κατάσταση άλλαξε το πώς σας βλέπουν οι πολίτες στην κοινωνία? Έχουμε ξαναπεί, εμείς είμαστε κάθετα αντίθετα σε αυτό το ρόλο μας. Όχι γιατί δεν πρέπει να το κάνουμε, αλλά γιατί δεν πρέπει να είμαστε μόνοι σε αυτό. Αν δείτε την νομοθεσία, θα δείτε ότι υπάρχει ένας μεγάλος ελεγκτικός μηχανισμός από πολλές υπηρεσίες, αλλά δυστυχώς, όπως βλέπετε και εσείς, μόνο η αστυνομία βρίσκεται έξω στον δρόμο. Και λόγω του μεγάλου αριθμού που μπορεί να έχουμε σαν αστυνομική, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το ζήτημα είναι ότι πάλι για μία ακόμη φορά γίναμε κακοί. Για να εφαρμόσουμε τον νόμο. Έτσι, ο νόμος είναι αυτός. Εμείς επακούμε τους νόμους, το Σύνταγμα. Αυτή είναι η δουλειά μας και αυτό που θα κάνουμε. Δυστυχώς όμως, μπήκαμε στη διαδικασία πάλι του ελεγκτή και ο ελεγκτής μέσω του προστίμου που πρέπει να βεβαιωθεί, πάντα γίνεται το κακός. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι δεν είναι η δουλειά της αστυνομίας αυτή. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που ακόμα συνεχίζεται, ο αστυνομικός είναι αυτός που ελέγχει τον πολίτη. Ελέγχει το κατάστημα, ελέγχει τα πάντα σχετικά με τον κορονοϊό. Θα πρέπει αυτό να σταματήσει. Και όλα αυτά γίνονται βέβαια για να το πούμε και έτσι, χωρίς κανένα επίδομα. Εμείς είχαμε αιτηθεί λόγω της μεγάλης συμβολής και της δικιάς μας στον έλεγχο της πανδημίας, να μας δοθεί και εμάς ένα μικρό επίδομα, αλλά αυτό δυστυχώς δεν έγινε από Δεν κατέστη δυνατόν να δοθεί από την κυβέρνηση. Δεν είναι μας αυτή. Ξέρουμε ότι οι πολίτες πολλές φορές μας βλέπουν με άλλο μάτι όταν κάνουμε τον έλεγχο. Θα πρέπει όμως να καταλάβουν ότι η δουλειά μας είναι να τηρούμε την νομοθεσία. Εμείς δεν είμαστε νομοθέτες, είμαστε αυτοί που ελέγχουμε για το αν τηρεί την νομοθεσία. Οπότε εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε, στην νομοθεσία και στην τήρηση αυτής. Έχετε εικόνα, κυρία Ποτόριο, όσον αφορά τον εμβολιασμό των υπαλλήλων στο νομό Άρτας? Έχουν εμβολιαστεί όλοι, υπήρχαν αρνητές? Για την αστυνομία, σωστά? Ναι. Ναι, κοιτάξτε. Αν βάλουμε όλους όσους έχουν εμβολιαστεί ή έχουν νοσήσει το προηγούμενο εξάμηνο, αλλά και να προσθέσουμε και αυτούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν παρέχουν υπηρεσία στην αστυνομία, δηλαδή είτε κάποιοι έχουν άδεια μακράς αναρτικής, είτε έχουν άδεια λόγω ανατροφής τέχνης κτλ. Το ποσοστό των αστυνομικών στην Άρτα που έχουν εμβολιαστεί είναι άνω του 80%. Πολύ σημαντικό. Είμαστε σε πολύ μεγάλο ποσοστό σε σχέση με άλλους κλάδους αλλά και με άλλες πόλεις της Ελλάδος σχετικά με αυτά. Αρνητές αστυνομικοί, όπως το λέτε, δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται, φοβούνται. Κάποιοι δεν έχουν πιστεί, αλλά αρνητές, έτσι όπως το λέτε, δεν υπάρχουν. Θέλετε να μου κάνετε και ένα σχόλιο, βέβαια, αν θέλετε, το ξαναλέω, λίγο για τα τελευταία συμβάν που έχει γίνει με τους αστυνομικούς σε όλο αυτό, στην Αθήνα, στο Πέραμα, να σχολιάσετε το γεγονός με τη δική σας οπτική γωνία. Σας το είπα και λίγο νωρίτερα. Πάλι για ακόμη μια φορά ο αστυνομικός βρέθηκε στο στόχαστρο. Εγώ θα το παραλληλήσω λίγο και με το συμβάν που έγινε πριν από 1,5 χρόνο περίπου στην πόλη της Άρτας, στην Κλωθέη. Mm-hmm. Δυστυχώς ο αστυνομικός για μια ακόμη φορά βρίσκεται κρυφτημένος. Δεν θα σας πω ακριβώς τι έγινε στο περιστατικό, γιατί δεν ήμουν μπροστά και δεν έχω σταθεί εικόνα. Απλώς θα σας εξηγήσω λίγο την νομοθεσία για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Και το μεγάλο ερώτημα που τίθεται αυτή τη στιγμή είναι το τι αστυνομία θέλουμε. Έτσι, αυτό θα πρέπει να αναρωτηθούμε πρώτα ως πολίτες και μετά όλα τα άλλα. Όταν έχουμε μπροστά μας μια καταδίωξη, γιατί αναγνωρίζεται ότι υπάρχει μια κλοπή αυτοκινήτου και ο αστυνομικός καταδιώκει αυτό και υπάρχει δηλαδή μπροστά μας μια αξιόπινη πράξη, η οποία έχει τελεστεί. Ο αστυνομικός λοιπόν τι κάνει τη δουλειά του. Θα πρέπει να σταματήσει το όχημα, να ελεγχθεί
για να, και τέλος πάντων να γίνουν οι απαραίτητες συλλήψεις και να αποδοθεί και το όχημα στον κατοχό του. Έτσι. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση δεν έγινε εφικτή η στάση του οχήματος και η στάθμευση και ο έλεγχος. Λοιπόν, προχώρησε το όχημα. Τώρα, από αυτά που γνωρίζουμε από τα κανάλια και τις λοιπές πληροφορίες, ξέρουμε ότι καταφέρθηκε ο οδηγός εναντίον των δικύκλων που υπήρχαν εκεί με ανθρωποκτόνο πρόθεση. Τότε ο αστυνομικός είναι η μόνη προσπάθεια που έχει, ο μόνος τρόπος που έχει για να διαφύγει είναι το περιστροφό που έχει, το πιστόλι, ο προστοπλισμός. Και αυτό πιστεύω ότι έγινε και σε αυτό το συμβάν. Δεν βγαίνει ο αστυνομικός ποτέ για να σκοτώσει. Mm-hmm. Δεν βγαίνει ποτέ ο αστυνομικός για να πυροβολήσει. Είναι η τελευταία λύση του αστυνομικού. Και σας είπα πριν κάτι ότι θέλουμε ότι έχει κινήσει και αλλάζει το έγκλημα, έχει αλλάξει η κοινωνία μας. Γιατί ήθελα να σας το παραλύσω και με το συμβάν που έγινε στην Πιλωτέη πριν από 1,5 χρόνο, που βλέπετε την ώρα που ελέγχουν ενός αστυνομικού, κάποιοι νεαροί χτύπησαν τρεις δικούς μας συναδέλφους και δεν δέχτηκαν τον έλεγχο και ότι αυτό συνεπάγεται. Σκεφτείτε τότε ένας αστυνομικός την ώρα που κάποιοι του ποδοπατούσαν να είχε βγάλει το όπλο. Τι θα γινόταν σήμερα. Έτσι, δεν θέλω ούτε καν να το σκέφτομαι. Ο πολίτης θα πρέπει να ξέρει ότι ο αστυνομικός βγαίνει έξω να υπηρετήσει για την προστασία του πολίτη. Βγαίνει έξω να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον. Δεν βγαίνει ούτε να πυροβολήσει, ούτε να σκοτώσει. Αυτό πρέπει να κύριε Ποδόρη, όμως έχουν κάνει πολύ λόγο ότι μπορεί να είναι και θέμα ρατσισμού. Δηλαδή, επειδή είναι οι Ρωμά, μπορεί να αντέδρασαν έτσι οι αστυνομικοί. Πιστεύετε κάτι τέτοιο εσείς ο ίδιος, θέλω τη δικιά σας άποψη γι' αυτό. Όπως θα καταρρύπτεται το συμβάν αυτό. Mm-hmm. Γιατί από ό,τι βλέπουμε, δεν ξέρω ακριβώς την προανάκριση ή τα στοιχεία αυτής. Ξέρουμε όμως ότι η καταδίωξη διήρκησε για αρκετή ώρα. Ξέρουμε ότι αμέσως αναγνωρίστηκε ότι ήταν Ρωμά. Έτσι. Άρα, γιατί να μην πυροβολήσουν αμέσως και το καταδίωκαν για 30 λεπτά. Γιατί ο στόχος τους δεν ήταν να πυροβολήσουν. Ο στόχος τους ήταν να ελέγξουν το όχημα, να το σταματήσουν, να γίνουν οι συλλήψεις και να αποδοθεί το όχημα στον ιδιοκτήτη. Αν λοιπόν ήταν ρατσιστικό το έγκλημα, αν ήταν ρατσιστική το θέμα, λοιπόν, δεν θα έπρεπε κατευθείαν να πυροβολήσουν. Ναι. Δεν είναι μια τροφή για σκέψη, σας δίνω τώρα. Έτσι. Αν ήταν ρατσιστικό, δεν θα έπρεπε να πυροβολήσουν. Όχι, όχι, είστε πολύ σαφείς στις απαντήσεις σας. Είναι 30 λεπτά το ακολουθούσαν και για αυτούς προσπαθούσαν να διαφύγει. Και οι συνάδελφοί μας εκεί προσπαθούσαν να τον κινητοποιήσουν. Αυτή ήταν η ιστορία. Έτσι. Μάλιστα. Ρατσιστικό είναι, σημαίνει τον είδα. Α, ωραία, τον χτυπάω, τον πυροβολάω, τον λιτσάρω, δεν ξέρω, το οτιδήποτε. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Μάλιστα, κύριε Ποδόρη. Σήμερα ξεκίνησε και το 35ο συνέδριο Πανελλήνια Ομοσπονδίας της Αστυνομίας. Οι διεργασίες του οποίου ξεκίνησαν από σήμερα το πρωί, θέλω να μου πείτε τα κύρια θέματα που έχουν τεθεί για αυτό το συνέδριο. Όντως, με βρίσκεται στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Έχουν ξεκινήσει ήδη οι διεργασίες του 31ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας μας. Mm-hmm. Έχουμε εκλογές. Αυτό είναι το σημαντικό. Σήμερα ξεκίνησε το συνέδριο. Mm-hmm. Θα γίνουν οι διεργασίες όλες. Θα έχουμε την ομιλία του Προέδρου μας σε λίγο. Mm-hmm. Περιμένουμε και τους επισήμους. Σίγουρα θα έρθει ο κύριος Υπουργός για να μας πει και αυτός από τη δικιά του σκοπιά γιατί είναι η πρώτη φορά που θα τον δούμε από κοντά, το τι σκέφτεται για την αστυνομία. Αύριο έχουμε εκλογές. Αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτό του συνεδρίου. Είναι εκλογοπολογιστικό. Οι εκλογές μας έπρεπε να είχαν γίνει πέρυσι, αλλά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού πήραν και αυτές παράταση. Οπότε αυτό είναι το κρίσιμο σημείο αυτού του συνεδρίου. Είναι εκλογοπολογιστικό. Έχουμε τις εκλογές αύριο. Τι κάνει και εγώ να είμαι υποψήφιος για την Επιτροπή Διοικητικών Θεμάτων. Καλή σας επιτυχία. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Θα δούμε αύριο, να δούμε λίγο το αποτέλεσμα αυτό. Κύριε Ποδόρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλή επιτυχία αύριο στην υποψηφιότητα που έχετε θέσει και για το συνέδριο. Και ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ για το βήμα που μας δίνετε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.